Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον Πρωθυπουργό της Γεωργίας, Γιώργη Κβίρικασβίλη, στην Ελλάδα. Είχα τη χαρά να τον υποδεχτώ και πέρυσι στην Θεσσαλονίκη για την εκδήλωση των εγγενείων ενός πολύ σημαντικού ενεργειακού έργου του αγωγού ΤΑΠ που ενώνει τις χώρες μας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που τον υποδέχομαι και πάλι σήμερα στην Αθήνα σε μια επίσης ξεχωριστή συγκυρία. Διότι ο Γεωργιανός Πρωθυπουργός είναι ο πρώτος Γεωργιανός πολίτης που επισκέφτεται χώρα του χώρου Σέγγεν μετά την κατάργηση του καθεστώτος θεωρήσεων για τους πολίτες της χώρας του. Και επέλεξε συμβολικά αυτή η χώρα να είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για μας, καθότι από εδώ και στο εξής οι πολίτες της Γεωργίας θα μπορούν να επισκέφτονται την Ελλάδα, που είναι χώρα Σέγγεν, χωρίς να χρειάζονται θεώρηση στο διαβατήριό τους, χωρίς τη βίζα που ήταν απαραίτητη και πολλές φορές χρονοβόρα στο παρελθόν. Πράγμα το οποίο πιστεύουμε ότι θα αναπτύξει ιδιαίτερα τις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες μας, θα βοηθήσει ιδιαίτερα τον ελληνικό τουρισμό και βεβαίως είναι μια εξέλιξη που αναμφίβολα αποτελεί ορόσημο στις σχέσεις της Γεωργίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να τονίσω ότι για αυτή την εξέλιξη τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και ο Έλληνας Επίτροπος δουλέψαμε εντατικά, υποστηρίξαμε θερμά και συστηματικά, γιατί πιστεύουμε ότι είναι μια εξέλιξη που ενισχύει την κινητικότητα των πολιτών και την επαφή των λαών μας. Με την ευκαιρία αυτή, συνομιλήσαμε με τον Πρωθυπουργό για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργίας, την σταθερή υποστήριξή μας στην περαιτέρω προσέγγιση της Γεωργία στους ευρωπαϊκούς θεσμούς την επαναλάβαμε. Να θυμίσω ότι η Συμφωνία Σύνδεσης και Ελευθέρου Εμπορίου της Γεωργίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπεγράφει κατά την περίοδο της ελληνικής προεδρίας και να θυμίσω τον ενεργό ρόλο που διαδραμάτισε η Ελλάδα σε αυτή την κατεύθυνση και σε μια σειρά από άλλους τομείς να θυμίσω, να επισημάνω τη συνεργασία μας, τη συνεργασία ιδιαίτερα στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, όπου πρόσφατα βρέθηκε η υπουργός μας, η κυρία Γεροβασίλη, στην Τυφλίδα για να συνεργαστεί με τους ομόλογούς της εκεί και να δώσουμε την δυνατότητα να υπάρξει η καλύτερη δυνατή μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Να θυμίσω επίσης την παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Τυφλίδα πριν από λίγους μήνες και με αυτή την έννοια να πω ότι για μας η Γεωργία είναι μια φίλη χώρα με την οποία θέλουμε να έχουμε πολύ στενές σχέσεις καθότι θεωρούμε πως η Ελλάδα παρότι μεσογειακή χώρα, με την ευρεία έννοια, είναι μια χώρα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην λεγόμενη παρευξήνια γειτονιά. Τονίσαμε κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας επίσης ότι φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια από την εγκαθίδρυση των διμερών διπλωματικών μας σχέσεων και αυτή είναι μια ευκαιρία αυτές τις διπλωματικές σχέσεις να τις εμβαθύνουμε. Είναι γνωστό ότι οι λαοί μας έχουν μακραίωνους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς και ότι στην ευάθυνση των δεσμών αυτών συνέβαλε σημαντικά η διασπορά των δύο χωρών ως γέφυρα επικοινωνίας και συνεννόησης. Ο κύριος Πρωθυπουργός με τους συνεργάτες του μόλις έφτασαν στην Αθήνα σήμερα το πρωί πήγανε στο Πανεπιστήμιο, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπου συμμετείχαν σε ένα συνέδριο που ανέδειξε τους πολιτιστικούς δεσμούς ανάμεσα στους λαούς μας,
τους οποίους άλλωστε τονίζει και η εδώ παρουσία σήμερα, δεκάδων φοιτητών και πανεπιστημιακών που τον συνόδευσαν στην επίσκεψή του. Και αυτό για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι στη βάση αυτών των δεσμών έχουμε την ευκαιρία, στη βάση αυτών των πολιτισμικών δεσμών, έχουμε την ευκαιρία να ενισχύσουμε και την ευρύτερη συνεργασία μας. Συζητήσαμε επίσης με τον Πρωθυπουργό τις περιφερειακές εξελίξεις και ειδικότερα τις εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας. Τονίσαμε την σημασία της αναβάθμισης αυτού του διαλόγου σε στρατηγικό επίπεδο. Συμφωνήσαμε τέλος να προωθήσουμε από κοινού μια σειρά δράσεων που έχουν δρομολογηθεί σε πολλούς τομείς διμερούς ενδιαφέροντος, με έμφαση στην οικονομία, το εμπόριο, τις μεταφορές, τον τουρισμό, αλλά και την ενέργεια. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να εκφράσω τη χαρά μου για την επίσκεψή σας αυτή. Τη χαρά μου γιατί η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που γεωργιανός πολίτης, ο Πρωθυπουργός εν προκειμένου, έχει την ευκαιρία να εγκαινιάσει την επίσκεψη, το ταξίδι χωρίς βίζα και να πω ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική αρχή που πιστεύω ότι θα παίξει καταλυτικό ρόλο τόσο στις σχέσεις της Γεωργίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο όμως και στις σχέσεις της Ελλάδας με τη Γεωργία. Και να εκφράσω τη βεβαιότητά μου ότι μετά από αυτή την εξέλιξη, οι σχέσεις των δύο χωρών μας θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν με ακόμα ταχύτερους ρυθμούς προς αμοιβαίο όφελος. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι μεγάλη μου χαρά ότι αυτή τη σημαντικότατη ημέρα για τη Γεωργία πραγματοποιώ την πρώτη συμβολική επίσκεψη στην χώρα, στο λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, και σε αυτή τη χώρα εμείς κάνουμε συμβολική επίσκεψη με μια χώρα με την οποία μας συνδέουν μακροχρόνιες φιλικές και πολιτισμικές σχέσεις. Σήμερα στους πολίτες της χώρας μας δόθηκε η ευκαιρία να ταξιδεύουν χωρίς βίζα στις χώρες Σέγγεν. Και αυτή είναι μια ιστορική ημέρα, γιατί η Γεωργία κατέβαλε τεράστια προσπάθεια για να το επιτεύξει. Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή πορεία της Γεωργίας. Κατά την Προεδρία της Ελλάδας υπεγράφει η Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως αναφερθήκατε και εσείς, ο Επίτροπος Αβραμόπουλος συνέβαλε σημαντικά στην ολοκλήρωση του διαλόγου περί φιλελευθερωποίησης της βίζας μεταξύ της Γεωργίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημερινή επίσκεψη έχει άλλη μια συμβολική πλευρά. Μαζί μου βρίσκονται σήμερα στην Αθήνα οι φοιτητές της χώρας μου, η νέα γενιά της Γεωργίας. Η φιλελευθερωποίηση της βίζας στις χώρες Σέγγεν θα συμβάλλει στην ευημερία και στην ανάπτυξη της νεολαίας, καθώς και κάθε πολίτη της Γεωργίας συμπεριλαμβανομένων των συμπολιτών που κατοικούν στις κατεχόμενες περιοχές της Γεωργίας. Πιστεύω βαθύτατα ότι αυτή η γενιά έχει λαμπερό μέλλον και θα μπορέσει να συνεχίσει επάξια την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας, η οποία φρονώ ότι οπωσδήποτε θα μας οδηγήσει στον στόχο που λέγεται η επιστροφή στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Δράττουμε τις ευκαιρίες και θέλω να σας
συγχαρώ για την 25, για την ημέρα της 25 Μαρτίου. Επίσης, να αναφερθώ ότι γιορτάζουμε την 25η επέτειο από τη σύναψη των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Γεωργίας και Ελλάδας. Οι σχέσεις όμως αυτές θεμελιώνονται πάνω στις διάθεσμους χιλιετιών. Αυτές οι μακραίωνες σχέσεις αποτελούν ιδιαίτερο κίνητρο για να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας προς την επίτευξη αμοιβαίων στόχων και να τις ενισχύσουμε προς όφελος των πολιτών μας. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω ότι οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ της Γεωργίας και της Ελλάδος είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την Ελλάδα, η οποία πάντοτε υποστηρίζει τη Γεωργία και τις ευρωπαϊκές μας φιλοδοξίες. Αναφορικά με τη σημερινή μας συνάντηση, μαζί με τον Έλληνα ομολογό μου, κύριο Αλέξη Τσίπρα, συζητήσαμε τις καθευθυντήριες γραμμές της τιμερούς συνεργασίας. Υπογραμμίσαμε ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση πολιτικού διαλόγου σε υψηλό επίπεδο. Δώσαμε έμφαση στην ενίσχυση της τομεακής συνεργασίας και κυρίως στην διεύρυνση των οικονομικών σχέσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση και οι δύο χώρες έχουν αρκετά μεγάλο δυναμικό και σκοπεύουμε να συνεργαστούμε καταβάλλοντας τη μέγιστη προσπάθεια. Θα ήθελα να σημειώσω με ικανοποίηση ότι η Γεωργία και η Ελλάδα έχουν ιδιαίτερα αποτελεσματική συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού. Συνεργάζονται τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των δύο χωρών. Θα ήθελα να χαιρετήσω το ενδιαφέρον που έχει εκφραστεί από την ελληνική πλευρά σχετικά με την ανταλλαγή της εμπειρίας που έχει αποκομίσει η Γεωργία στον τομέα των επιτυχημένων μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της οργάνωσης του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, για το οποίο πραγματοποιήθηκε και η επίσκεψη της κυρίας Κυροβασίλης στη Γεωργία και είχαμε πάρα πολύ σημαντικές συνομιλίες. Άλλη μια φορά θα ήθελα να υπογραμμίσω τη συμβολική πολιτική και πρακτική σημασία της φιλελευθερωποίησης της βίζας που θα προκαλέσει την αύξηση του τουρισμού, διευκόλυση στην επικοινωνία των λαών, σύσφιξη των επιχειρηματικών και άλλων συνεργασιών. Θεμελίωση και ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών και ιδεών στη Γεωργία. Η φιλελευθερωποίηση της βίζας αποτέλεσε σημαντική όθηση στην επιτυχή πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων και θετικών αλλαγών στη χώρα μου. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την υποχρέωσή μας, η οποία πηγάζει από την άρση του καθεστώτος θεωρήσεων που τρομολογούμε σειρά ενεργειών προκειμένου να εξασφαλίσουμε την πιστή τήρηση των προϋποθέσεων της απολευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων για τους πολίτες της Γεωργίας. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιείται εντατική καμπάνια με το στόχο την ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνδέονται με τη φιλελευθερωποίηση της βίζας. Ο στόχος μας είναι αμετάκλητος. Συνεχίζουμε δραστικά τις μεταρρυθμίσεις τηρώντας πλήρως τους όρους της Συμφωνίας Σύνδεσης και καθιερώνουμε στη χώρα τα αρτιότερα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος που αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της γεωργιανής κυβέρνησης. Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι μεταξύ της Γεωργίας και της Ελλάδας υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική πολιτισμική βάση, κάτι που μας δίνει το κίνητρο να γίνουν οι σχέσεις μας σε όλους τους τομείς ακόμη πιο παθιές, να συνεργαστούμε σε όλους τους τομείς. Μισή βίζητη σακαρτώδος η Σέντγα Ερτικουρισσίν. Ήταν χαρά μας που φιλοξενήσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας στη Γεωργία. Μαΐσις Μπόλος, Ορμχρίβι, Τανεμψονολόβης Κόμισης Σέχοντρα, Αξ Σαμπερζνεχή. Τέλη Μαΐου προβλέπεται η επίσκεψη της Οικονομικής Επιτροπής από την Γεωργία στην Αθήνα, που είναι ένα άλλο ξεκίνημα για τη σύσπηξη και θα συμβάλλει στη σύσπηξη των σέσεων των δύο χωρών. Ευχαριστώ θερμά τον Έλληνα ομόλογο μου για την ιδιαίτερη φιλοξενία τη σημερινή και ευελπιστώ ότι αυτή η σημερινή ημέρα θα συμβάλλει δραστικά στη σύσπηξη των σχέσεων των λαών μας.